Πια ακριβώς εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, στην κεντρική είσοδο, έχει λήξει η στάση εργασίας των δημόσιων ιατρών. Ήταν μια τρίωρη στάση εργασίας από τις 8 που ξεκίνησε, χωρίς κάποια μαζική συγκέντρωση γιατρών έξω στον χώρο, καθώς λόγω των μέτρων πανδημίας αυτό δεν είναι κάτι που μπορούσε να γίνει. Δεν ήταν εφικτό δηλαδή να μαζευτούν έξω για να πραγματοποιήσουν την απεργία τους. Υπάρχουν και διάφορα πανό εδώ που μπορούμε να δούμε. Δεν θα γίνουμε συνένοχοι, όπως γράφουν, απουσία, αυταρχισμός, ασέβεια, προσβολή. Είναι κάποιες από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν τα όσα νιώθουν, τα όσα βιώνουν και αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα προβλήματά τους που έχουν με τον ΟΚΙΠΗ. Σε πολύ λίγο θα προβεί σε δηλώσεις και ο κύριος Κούμας είναι εδώ μαζί μας. Θα τον ακούσουμε σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα μέσα που θα προβεί σε δηλώσεις. Να σας πω πάντως ότι κατά τις 9.30 το πρωί και ήμασταν εκεί, πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη τύπου για την από κοινού, τόσο από την Πασική όσο και από την Πασιδή, και έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Συγκεκριμένα έχουν πει ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός να γίνεται, να προχωρούν σε απεργία και σε τάση εργασίας. Ωστόσο, είναι κάποια θέματα που πρέπει να επιληθούν άμεσα και όχι μόνο σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά θέματα που αφορούν και τους ασθενείς. Δεν έχουμε σκοπό να ταλαιπωρούμε τους ασθενείς, ωστόσο, αλλά είναι κάποιοι άλλοι που το κάνουν. Αυτό είπαν χαρακτηριστικά. Και επίσης έχουν τονίσει πως εάν δεν εφαρμοστούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί γενικότερα με τον ΟΚΙΠΗ, αλλά και αυτά που έχουν λεχθεί στη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τότε θα κλιμακώσουν τα μέτρα. Είναι απαξιωτικός ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο ΟΚΙΠΗ, τα δημόσια νοσηλευτήρια έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι πλήρης η αδιαφορία τους. Ευελπιστούν σε μία λύση όλων των ζητημάτων. Το αίτημά τους είναι η συγκρότηση επιτροπών και θεσμών, ούτως ώστε να επιτευχθεί η λύση των θεμάτων. Και μάλιστα μας έδειξε ο κύριος Κούμας εκεί στη διάσκεψη τύπου την περιβόητη, όπως τη χαρακτήρισε, συμφωνία που έχει και υπογραφές, ωστόσο δεν έχει τηρηθεί. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι οι συνάδελφοι έτοιμοι να καλέσουμε τον κύριο Κούμα σιγά σιγά να έρθει κοντά μας. Κύριε Κούμα, ελάτε, για να μπορούμε βεβαίως να σας ακούσουμε, να πάρουμε τη θέμεση μας όλα τα μέσα και να ακούσουμε τις επίσημες δηλώσεις. Κύριε Κούμα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι έχει τερματιστεί, έχει διεκπαιρεωθεί η τρίωρη στάση εργασίας που έχουν προκηρύξει οι βασικοί και κλαδικοί ιατρών και διευθυντών της Πασιδή. Τα μηνύματα ελπίζω να τα έχουν λάβει αυτοί που πρέπει να τα λάβουν. Η τρίωρη στάση είναι καθαρά ένα μήνυμα και όχι για να ταλαιπωρήσουμε τους ασθενείς, όπως με ιδιαίτερη επιμονή και σχεδιασμό προσπάθησε ο ΟΚΙΠΗ να το αναδείξει επικοινωνιακά. Χαρακτηριστικά έχουμε αναφέρει και στην δημοσιογραφική διάσκεψη, έχουμε διαβάσει το μήνυμα από την παιδιατρική της Λεμεσού, έχουμε αναφερθεί στην καρδιοχειρουργική της Λευκοσίας, η οποία χειρουργούσα σήμερα, για να μην θεωρούμε ότι ταλαιπωρούμε, και ας μας πούν πραγματικά πόσα χειρουργεία έχουν αναβληθεί λόγω αυτής της δυστοκίας στα δημόσια νοσηλευτήρια να μπαίνουν και να βγαίνουν στα της αντιμετώπισης της πανδημίας, και ας τα συγκρίνουμε με πόσα παραδείγματος χειρουργεία έχουν αναβληθεί σήμερα. Από εκεί πέρα, το αν έχουμε υποδομές, τις πρέπουσες υποδομές για να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς, να μην τους ταλαιπωρούμε, νομίζω η απάντηση βρίσκεται στο μήνυμα από την παιδιατρική της Λεμεσού. Είναι ένα χαρακτηριστικό δάτο. Μετά από αυτή τη στάση εργασίας, τι είναι αυτό που αναμένεται τώρα, αναμένεται κάποια απάντηση από τον ΟΚΙΠΗ? Νομίζω, όπως γράφει και η χθεσινή μας ανακοίνωση, το ότι ο υπουργός, με τον υπουργό βρήκαμε μια κοινή συνισταμένη και θα δημιουργηθούν αυτές οι επιτροπές. Θεωρούμε ότι μέσω αυτών των επιτροπών, ναι, θα δοθεί απαραίτητη όθηση. Θα μεσολαβήσει ο Υπουργός, είπε εχθές στη συνάντησή σας. Με ποιο τρόπο θα συναντηθεί ο ίδιος με τον ΟΚΙΠΗ για να μεσολαβήσει να βρεθεί αυτή η χρήση τομή? Σε επίπεδο ΟΚΙΠΗ δεν θεωρούμε ότι είναι διαμεσολάβηση ή μεσολάβηση του Υπουργού με τον ΟΚΙΠΗ. Να πούμε ότι πολιτικός προϊστάμενος όλων μας είναι ο Υπουργός Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας χθες καθόρισε ένα πλαίσιο ότι σε αυτές τις επιτροπές θα συμμετέχει και το Υπουργείο Υγείας. Ένα θέμα το οποίο ο ΟΚΙΠΗ δεν συμφωνούσε. Και από τις σημερινές τοποθετήσεις, ναι, μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζει, αναλύοντας το λίγο, ακούοντας, βάζουν το ερώτημα, μα εμείς δεν είμαστε παρόντες, άρα δεν γνωρίζουμε απόλυτα τι έχει συμφωνηθεί. Θα το δούμε στην πράξη κατά πόσο θέλουν ή δεν θέλουν να συμμετέχει το Υπουργείο. Εμάς είναι θέση μας ότι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να συμμετέχει. Έχει διορίσει τον ΟΚΙΠΗ,
και είναι θεωρούμε καθήκον του και υποχρέωση του να τον αξιολογεί κατά πόσο ναι διαχειρίζεται σωστά των μεγαλύτερων πάροχων, τα δημόσια νοσηλευτήρια, που για όλους μας πλέον είναι γνωστό τι μπορούν και τι δεν μπορούσε. Πρέπει σαν κοινωνία να αντιληφθούμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε δημόσια νοσηλευτήρια και τι δημόσια νοσηλευτήρια. Μιλήσατε για κλιμάκωση των μέτρων. Πότε θα το αποφασίσετε, εάν θα προχωρήσετε σε αυτή την κλιμάκωση? Αντιλαμβάνεστε ότι μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό πρέπει να δώσουμε κάποιον εύλογο χρονικό διάστημα στον Υπουργό να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι φορείς εκτός των συνδικαλιστικών. Παραδείγματος χάρη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουμε πει στον Υπουργό ότι πρέπει να είναι παρόν και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ως ο θεσμός που εκπροσωπεί όλη την ιατρική κοινότητα, ώστε να έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση. Άρα θα σχηματιστούν αυτές οι επιτροπές, θα δούμε πώς θα αποδώσουν. Και από εκεί πέρα εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Μα λέγατε προηγουμένως ότι θα διευθετηθούν τα χειρουργεία που αναβλήθηκαν σήμερα άμεσα. Σίγουρα θα διευθετηθούν, όπως διευθετούνται και πολλά άλλα πράγματα που γίνονται καθημερινά και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, για να το αντιληφθείς αυτό, πρέπει να βιώσεις τι σημαίνει μια κλινική, ένα τμήμα, πώς εργάζεται σε ένα δημόσιο νοσηλευτήριο. Δεν είναι τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν μια ροή. Δουλεύουμε με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αλγόριθμους, όλα αυτά νομίζω θα τα διεκπαιρεώσουμε. Αυτό το εύλογο διάστημα πόσο θα μπορούσε να... Εντάξει, σίγουρα για το... συμφωνούμε απόλυτα. Για παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε το θέμα της πανδημίας, αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα μπορεί να διαφαίνεται μια ύφεση. Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, το χρόνο τώρα, ώστε έγκαιρα να προετοιμάσουμε έναν πλάνο πώς θα αντιμετωπίσουμε το οτιδήποτε επιπτώσεις έχει η πανδημία, το επόμενο κύμα πανδημίας, αν έχουμε. Από εκεί πέρα, παραδείγματος χάρη, μια η επιτροπή που θα γίνει είναι για το θέμα, εμείς το ονομάζουμε πιλωτικά, δηλαδή είναι πώς θα παρέχουμε υπηρεσίες στα απογεύματα. Θα δούμε. Οι δομές. Έχουμε συμβεί ότι οι δομές πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να είναι συμφωνημένες. Γιατί είναι ακρογωνιαίος λίθος για τα επόμενα βήματα του ίδιου του οργανισμού και των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Αν δεν γνωρίζεις ποιες υπηρεσίες θα παρέχεις, ποια τμήματα κλινικές θα έχεις σε κάθε νοσοκομείο, τότε για ποιο σχεδιασμό μιλούμε? Πώς μπορούμε να μιλούμε ότι ναι, είμαστε ο μεγαλύτερος οργανισμός, έχουμε τόσο προσωπικό? Εδώ θα φανεί κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε τα θέματα. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Νοσοκομείων Τροόδους ή νοσοκομείων Πόλης Χρυσοχούς. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι ασύφορα οικονομικά. Όμως τα πλαίσια της δημόσιας υγείας θα τα κλείσουμε, δεν θα τα συμπεριλάβουμε στις δομές? Άρα γι' αυτό και έπρεπε και το Υπουργείο Υγείας να είναι εκεί, ώστε σε πολιτικό επίπεδο να αποφασίζονται κάποια πράγματα. Θα δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λάμπρου. Βλέπουμε ότι διεκπαιρώθηκε η στάση εργασίας των τριών ωρών. Είχατε χθες επικοινωνία, συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας. Συμφωνήθηκαν κάποιες υποεπιτροπές. Έτσι, ένα δικό σας μήνυμα, ένα δικό σας σχόλιο. Εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε κυρίως προς τον κόσμο είναι ότι εμείς σήμερα στείλαμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα έχει αποστολέα και αποδέχτες. Χθες υπήρξε ένας αποδέχτης που ήταν το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος έδωσε θετικά μηνύματα ανταπόκρισης. Αναμένουμε από τον ΟΚΙΠΗ να έχει μια παρόμοια ανταπόκριση. Δεν αναμένουμε από τον ΟΚΙΠΗ να δεχτεί ότι οι γιατροί ζητούν ή ότι οι γιατροί θέλουν. Αναμένουμε από τον ΟΚΙΠΗ να είναι παρόν σε ένα γόνιμο διάλογο. Αυτό ήταν και το αίτημα. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα θέματα, η χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό ήταν όντως επικοδομητική, υπό την έννοια ότι έγινε αποδεχτό εκ μέρους του αυτό το οποίο ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να ενεργοποιηθούν ξανά οι θεσμοί. Οι εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή ο ΟΚΙΠΗ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών και το Υπουργείο Υγείας να κάτσουν σε ένα τραπέζι με νυφαλιότητα, με πνεύμα συνεργασίας, ούτως ώστε να καταφέρουν να επιλύσουν τα προβλήματα. Είναι πραγματικά απορίας άξιων ότι συναντούσαμε μέχρι στιγμής μία άρνηση εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ να δεχτεί να είναι συνομιλητής σε θεσμικά θέματα το Υπουργείο Υγείας. Μην ξεχνάτε ότι τη στιγμή που διάγουμε, ακόμη και τώρα που μιλάμε, αντιμετωπίζουμε την πανδημία. Η πανδημία αντιμετωπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία. Μαζί με την πανδημία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε και τους υπόλοιπους ασθενείς. Είναι σαφές λοιπόν όταν η διαχείριση της πανδημίας βγαίνει από διατάγματα τα οποία άπτονται της κυβερνήσεως
και κατά συνέπεια του Υπουργείου Υγείας, δεν μπορεί αυτός ο οποίος ορίζεται να διαχειριστεί την πανδημία να είναι απόν. Ο ΟΚΙΠΗ είναι ένα εκτελεστικό όργανο της εξουσίας του Υπουργείου Υγείας, το οποίο ο νόμος του παρέχει κάποιες αυτονομίες στη διαχείριση. Οπότε με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να καθίσουμε σε αυτόν τον διάλογο, να επιλύσουμε τα προβλήματα, όχι προς όφελος ημών, αλλά προς όφελος των ασθενών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε κάτια και τους δύο εκπροσώπους των συντεχνιών, Πασική και Πασιδή. Έχει ολοκληρωθεί, όπως είπαμε, στις 11 η στάση εργασίας και βέβαια το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη μέρα για να επιληθούν τα όποια προβλήματα, γιατί στο τέλος της ημέρας, ναι μεν, αντιλαμβανόμαστε όλοι τα αιτήματα των ιατρών, όλα αυτά που διεκδικούν για να είναι καλύτερη η καθημερινότητά τους στο χώρο εργασίας τους, αλλά αυτοί που την πληρώνουν εισαγωγικά, αν θέλεις, είναι φυσικά οι ασθενείς. Κρατάμε το ότι όλα τα χειρουργεία και οι ιατρικές διαδικασίες που αναβλήθηκαν για σήμερα θα διευθετηθούν μέσα στις επόμενες 1 με 2 ημέρες, όπως μας έχουν πει. Άλιστα, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ τον